Καλησπέρα, με ακούτε? Καλησπέρα, σας ακούμε. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι φοιτητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εγώ, οπότε νομίζω μπορείς να προσθέσω και μια πλευρά και από τη σκοπιά των κλάδων των μηχανικών, που είναι και αυτή, ας πούμε, στο πλαίσιο της συζήτησης που κάνουμε. Καταρχάς, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία του συλλογού σας και η συζήτηση που γίνεται έχει πολύ ενδιαφέρον. Και αλήθεια είναι ότι αντίστοιχες συζητήσεις έχουν γίνει και όλο το προηγούμενο διάστημα και στα πλαίσια των φοιτητικών συλλόγων και στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είτε διαδικτυακά, είτε με διαζώσεις γενικές συνελεύσεις, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, που κατέληξαν βέβαια και στις μαζικές κινητοποιήσεις που είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το βάλουμε και αυτό στο κάδρο της συζήτησης, γιατί είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα ότι ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, με κλειστές σχολές και με την πανδημία, υπάρχει περιθώριο οι φοιτητές, ο λαός συνολικά, να βγει στο προσκήνιο και να αντιπαρατεθεί με τις πολιτικές που ασκούνται. Η τροπολογία αυτή τώρα που συζητάμε ψηφίστηκε το Δεκέμβρη. Νομίζω ότι τη σκοπιά τη δικιά μου παρέμβαση, θα ήθελα να φωτίσω λίγο τις συνθήκες που βρήκε αυτή η τροπολογία τους φοιτητές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των φοιτητών αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ανησυχία και νομίζω δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι βράζει. Γιατί σε λίγες μέρες, στις 10 Μάρτη, συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος που οι σχολές μας είναι κλειστές, ένας χρόνος που προσπαθούμε να μάθουμε και να αφομοιώσουμε το επιστημονικό μας αντικείμενο με την τηλεκπαίδευση, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώση διδασκαλία. Και στην ουσία μιλάμε για ένα τρίτο εξάμεινο σερί που οι φοιτητές, για παράδειγμα, του Πολυτεχνείου δεν θα πραγματοποιήσουν εργαστήρια διαζώσης, ούτε ασκήσεις πεδίου. Οι φοιτητές της φυσικομαθηματικής δεν θα εξοικειωθούν με πειραματικές διατάξεις. Οι φοιτητές της ιατρικής, αν πάμε σε αυτόν τον κλάδο, δεν θα πραγματοποιήσουν κλινική άσκηση. Ή, για παράδειγμα, οι φοιτητές στα παιδαγωγικά δεν θα μπουν στη σχολή για να κάνουν την πρακτική τους. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι σε όποια σχολή και αν είναι ο καθένας, η ποιότητα των σπουδών μας υποβαθμίζεται. Και οι φοιτητές ανησυχούμε, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, αντί να πάρει μέτρα για να απαντήσει σε αυτά τα προβλήματα, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι σχολές μας είναι κλειστές, για να περάσει και αυτή την τροπολογία την οποία συζητάμε. Αλλά και γενικότερα, όπως είδαμε τις προηγούμενες μέρες με το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη και άλλα μέτρα. Το ζήτημα είναι ότι οι φοιτητές δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια και εδώ και εβδομάδες έχει ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια από δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους με τίτλο «Ένας χρόνος κλειστά πανεπιστήμια, ως εδώ θέλουμε να γίνουμε φοιτητές ξανά», που αγκαλιάστηκε από φοιτητές όλη την Ελλάδα, γιατί ακριβώς συνδύασε το αίτημα να ανοίξουν οι σχολές με την καταδίκη του νομοσχεδίου και της τροπολογίας που συζητάμε. Όλα αυτά συζητήθηκαν μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους. Έγιναν κινητοποιήσεις με αιτήματα να πάρθουν μέτρα για να ανοίξουν οι σχολές μας με ασφάλεια και να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο και να μην εφαρμοστεί η συγκεκριμένη τροπολογία. Και αυτό εκφράστηκε, για παράδειγμα, στην Αθήνα με το κοινό κάλεσμα 26 φοιτητικών συλλόγων για κινητοποιήσεις, που είδαμε και στην τηλεόραση και στα social media όλο το προηγούμενο διάστημα και έπειτα και συνέχεια. Και έχει, νομίζω, μια σημασία να το κρατήσουμε αυτό, δηλαδή ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και το γεγονός ότι είναι φυσιολογικό ο καθένας μέσα στην καθημερινότητά του να αισθάνεται ότι είναι δύσκολο να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση, υπάρχουν περιθώρια, υπάρχει δηλαδή φοιτητικό κίνημα, φοιτητική σύλλογη, αντίστοιχα σωματεία εργαζομένων κτλ., οι οποίοι μπορούν να οργανώνουν τον αγώνα τους, να κάνουν γνωστά τα αιτήματα που έχουν. Και νομίζουμε ότι και όλη η πλειοψηφία της κοινωνίας αγκάλιασε τα αιτήματα των φοιτητών όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα ήθελα επίσης να βάλω στη συζήτηση ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι με τις αποφάσεις και τις κινητοποιήσεις τους καταδίκασαν παράλληλα και το όψιμο ενδιαφέρον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχει βάλει και αυτό το χεράκι της ως κυβέρνηση για την αναγνώριση των κολεγίων, αλλά και συνολικότερα για την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα τα πανεπιστήμια. Και σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο συζητιέται και η τροπολογία για την ισοτίμηση που συζητάμε τώρα και την εξίσωση. Η διάταξη, ειδικά για στις σχολές μηχανικών, συζητιέται έντονα. Αφορά βέβαια συγκεκριμένους αποφύτους, όμως ανοίγει το δρόμο για να γενικευτεί και σε άλλα επιστημονικά αντικείμενα. Και κατά τη γνώμη μας είναι απαράδεκτη, γιατί ξεσώνει προς τα κάτω τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφορετικών βαθμίδων αποφύτων, αλλά και γιατί αυξάνει αντικειμενικά την επικινδυνότητα στην κατασκευή και στη λειτουργία τεχνικών έργων, αφού εκτός των άλλων θα μπορούν να λάβουν τεχνική ευθύνη για διάφορα έργα απόφοιτοι που δεν θα διαθέτουν το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών. Και αν θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι ότι η συγκεκριμένη διάταξη που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί ένα κρίκο στη μεγάλη λυσίδα νομοθετικών ρυθμίσεων,
που προωθούν, όπως υπόθηκε ήδη και στη συζήτηση, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πού στοχεύουν στην ουσία να αποσυνδεθεί το ακαδημαϊκό πτυχίο από τα επαγγελματικά δικαιώματα, να διασπαστούν οι πενταετοί κύκλοι σπουδών για την απόκτηση του διπλώματος στις πολυτεχνικές σχολές και γενικότερα να υλοποιηθούν οι προβλέψεις της οδηγίας στην Πολόνια. Και με αυτή την έννοια, αυτές τις κατευθύνσεις στην ουσία μετατρέπουν το πτυχίο μας σε ένα απλό προσόν, που θα θρίζεται στο καλάθι των υπόλοιπων προσόντων και επιστοποιήσεων, γίνονται όχημα ώστε να βάζουμε εμείς ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για σεμινάρια και επιστοποιήσεις, ενώ αξιοποιούνται ώστε τα εργασιακά δικαιώματα όλων τελικά των αποφύτων σε πιέζονται προς τα κάτω. Η κυβέρνηση κάτω από τις αντιδράσεις ισχυρίζεται λίγο πολύ ότι αναγκάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρει τη συγκεκριμένη τροπολογία, που εν μέρη έχει μια δόση αλήθεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο ακριβώς είχε επικαλεστεί και ο κύριος Γαβρόγλου, όταν επιθετίας του ως Υπουργός Παιδείας το 2017 προχώρησε στη σχετική τροπολογία να σημειώσει επίσης τελευταία στιγμή στην απλοποίηση των διαδικασιών για την αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων, και τότε μάλιστα δόθηκε η δυνατότητα σε αποφύτους κολεγίων με αναγνωρισμένη επαγγελματική ισοτιμία να μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ για εισαγωγή στο δημόσιο. Κλείνοντας, τι θέλω να πω, ότι οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν, αλλά οι φοιτητές ερχόμαστε αντιμέτωποι διαχρονικά με μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, με μια στρατηγική που στρέφεται ενάντια μας, ενώ εμείς έχουμε ανάγκη να καταργηθούν τέτοιοι διαχωρισμοί και κατηγοριοποιήσεις, κάθε είδους εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τους αποφύτους των κολεγίων, των τμήματων, των πρώην ΤΕΗ και με τους υπόλοιπους φοιτητές μας. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από ένα πτυχίο που να περιέχει όλη την αναγκαία γνώση και να μας εξασφαλίσει την πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα, με όλα τα δικαιώματα, χωρίς επιπλέον κόφτες και εμπόδια. Και αυτό μας δίνει, αν θέλετε, αυτός ο στόχος και παραπάνω όθηση και για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Αυτά από μένα.